Ώρα 10 παρά 10. Μεγάλη ταλαιπωρία οδηγών στην Εθνική Οδό Ηρακλείου στο ύψος Αγίας Πελαγίας λόγω του συμβολικού αποκλεισμού για 10 λεπτά του ΒΟΑΚ από πολίτες και επαγγελματίες της Αγίας Πελαγίας. Αυτό που ζητούν είναι να δοθεί προσωρινά σε κυκλοφορία ο επίμαχος Κόμβος, ο οποίος αν και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δεν έχει δοθεί σε κυκλοφορία, καθώς όπως προέκυψε, απαιτούνται επιπλέον εργασίες τόσο στη λωρίδα επιβράδυσης, όσο και επιτάχυνσης, με το έργο να ολοκληρώνεται στα τέλη του 2020. Να δοθεί άμεσα, να ανοιχτεί ο Κόμβος, έστω προσωρινά μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη συμπληρωματική μελέτη. Περνάνε, δεν γνωρίζουν από πού θα στρίψουν, φτάνουν μέχρι το Ρέθυμνο και ψάχνουν την Αγία Πελαγία. Ούτε με GPS. Όχι, ούτε με GPS. Δείχνει ένα μικρό δρομάκι που κατεβαίνει, που είναι τόσο επικίνδυνο. Πολλές φορές έχω τύχει να στρίψω από εκεί και κινδυνεύω και εγώ για τα παιδιά μου κάθε φορά. Κάτι δεν πρέπει να γίνει γι' αυτό όμως. Θα σταματήσουμε τώρα να το κλείσουμε και να το ανοίξουμε. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στη λωρίδα επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, κάτι πρέπει να κάνουν, να κινηθούν. Η Αγία Πελαγία έχει καταστραφεί. Για να πας σπίτι του, ο άνθρωπος υπάρχει που μένει ακριβώς κάτω από τον δρόμο και κάνει 17 χιλιόμετρα για να γυρίσει να πάει σπίτι του. Από εκεί που φτιάξανε, ένα κυκλίδωμα θέλει, αν θέλουμε να το κάνουμε κάπως σίγουρο, ένα κυκλίδωμα θέλει και μπορεί να δοθεί, έστω προσωρινά. Τι μας λένε, δηλαδή, μας λένε κάτι πράγματα τα οποία είναι για παιδάκια. Δημότες γιανιούν επιπλέον 16 χιλιόμετρα, ενώ επαγγελματίες περιγράφουν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, ενώ προειδοποιούν με δυναμικές αντιδράσεις στις επόμενες μέρες, εφόσον δεν δοθεί προσωρινά σε κυκλοφορία ο πρώτος κόμβος. Από τη στιγμή που σχεδιάσαν ένα τέτοιο κόμβο, που περιμέναμε όλοι τόσα χρόνια και λένε ότι η μελέτη είναι ημιτελής, δεν καταφέραμε τίποτα. Και τώρα λοιπόν περιμένουμε πώς και τι τον Αύγουστο να δουλέψουμε λίγο παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουμε, ούτε και τώρα. Αν δεν κάνουμε κάτι, εμείς ζητάμε προσωρινά να ανοίξουν τον κόμβο. Ζούμε στην Ελλάδα, γιατί μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν μπορεί να διορθωθεί κάτι, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έρχεται ο κόσμος, οι ξένοι ειδικά, φτάνοντας στο αεροδρόμιο, όσοι είναι μέσω ίντερνετ, να σας εξηγήσω, παίρνουν προφανώς νοικιαζόμενο για να έρθουν, χάνονται κάπου. Και άνθρωποι που δεν ήξεραν την Αγία Πελαγία ή που τους μπέρδευαν οι κορίνες εδώ πέρα, κατέληγαν στον Παλί. Στον Παλί. Εκεί, στον Παλί, το λέω με ειλικρίνεια. Εκεί καταλάβαιναν ότι δεν είμαστε Αγία Πελαγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες μελέτες και εργασίες που απαιτούνται δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες λόγω των ασυνήθιστα παρατεταμένων και μεγάλων σέντασης βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή το χειμώνα του 2019-2020. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τελικά διαμορφωθήσα επιφάνεια του φυσικού εδάφους έγινε αντιληπτή από τον ανάδοχο στη φάση της αποτύπωσης του εδάφους. Και είναι δύσκολο και για εμάς τους επιχειρηματίες, διότι από τη στιγμή που δεν δουλεύουμε φέτος καλά και λόγω κορονοϊού, δεν είναι εύκολο να πληρώνουμε έξτρα χρήματα και να κάνουμε έξτρα χιλιόμετρα να χάνουμε την ώρα μας. Είμαστε σε γρήγορση, σε αγανάκτηστο κυριότερο και εκνευρισμένοι αφάνταστα εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Δεν έχουμε που δεν έχουμε δουλειά εξαιτίας του κορονοϊού, διότι δεν έχει έρθει ο κόσμος. Τα ξενοδοχεία υπολειτουργούν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με αυτές τις καταστάσεις. Να μην βάλω, ας πούμε, επιχειρηματικά ότι δεν παίρνουμε φράγκο. Άστο αυτό. Αυτό να μην το βάλω τώρα. Αλλά δεν μπορεί να κοροϊδεύεις τον άλλον και να λες θα στο δώσω τον Απρίλιο, θα στο δώσω τον Μάιο, θα στο δώσω τον Ιούλιο και να μην το δίνεις. Τι είναι, ένα έργο είναι, ρε παιδιά. Σιγά δύο δρόμοι είναι. Δηλαδή, ήμαρτον σε αυτή τη χώρα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα, με τους δημότες και επιχειρηματίες να αντικρύψουν νέες καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή.